τον καλό αδερφό, που σύμφωνα με τα πρότυπα που υπήρχαν την εποχή εκείνη, ήταν το καλό παιδί. Και ήταν αυτός που δεν είχε καλά συγχαρητήρια στον πατέρα του, εργαζόταν στον αμπελώνα του, έτρεχε για να διεκπαιρεώσει όλες τις υποθέσεις που είχε το σπιτικό του και ήταν εκεί πάντοτε, όπως και ο ίδιος ο πατέρας το μαρτυρεί και του είπε «Εσύ ήσουν δίπλα μου, μαζί μου». Στην επιστροφή όμως του αδερφού του και όταν επέστρεψε ερχόμενος από την εργασία που είχε, άκουσε στο σπίτι του χαρές, τραγούδια, γέλια, μια κατάσταση ευχάριστη. Αντί να χαρεί, δεν πλησίασε ούτε καν στο σπίτι. Έμενε από μακριά. Κάλεσε κάποιον από τους υπηρέτες που διακονούσαν και τον ρώτησε τι γίνεται εκεί μέσα. Γιατί αυτές οι χαρές. Διότι τον προηγούμενο καιρό στο σπίτι υπήρχε μια κατάσταση κατήφιας, μια στεναχώρια. Ο πατέρας δεν είχε χαρά. Δεν είχε το πλήρωμα της χαράς μέσα στην καρδιά του για να μπορεί να εκφράσει αυτή τη χαρά και με το γέλιο και με το γλέντι και με το τραγούδι και με το χορό, όπως βλέπουμε μέσα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Όταν έμαθε ότι ήρθε ο αδερφός που λέει αυτός που ήταν και πιστεύαμε για νεκρό και ο πατέρας σου τον κάλεσε, τον έλωσε, του έδωσε ρούχα, του έδωσε δαχτυλίδι, του έδωσε υποδήματα και έσφαξε και το μόσχο το ζητευτό για να χαρούμε. Αυτός τι έκανε. Αντί να χαρεί, κράτησε μία οργή μέσα του και δεν πλησίασε ούτε καν να δει τον αδερφό του, μένοντας στη δική του σκληρότητα και στη δική του τυπική ζωή. Είχε τους τύπους. Ήτανε τυπικά το καλό παιδί. Δεν είχε όμως στην καρδιά του την αγάπη. Αυτό που είχε ο πατέρας του. Γιατί ο πατέρας βλέποντας τον γιο του μακριά, έτρεξε και τον αγκάλιασε. Δεν είχε μέσα του την ευσπλαχνία. Είχε, να το πω έτσι με λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα, είχε την κακομοιριά και την κρίνια. Αντί να χαρεί, άρχισε να γκρινιάζει. Μα αυτόν που μας τα έφαγε, που μας τα έκανε, τον αγκάλιασε, τον έπινε, τον έδισε, τον ταΐζει. Βρε ο αδερφός σου ήρθε. Γέννημα της ίδιας μάνας. Ο αδερφός σου επέστρεψε και εσύ πνίγεσαι στον εγωισμό σου. Αυτό έπαθε ο μεγάλος αδερφός. Και όταν ο πατέρας βγήκε για αυτό το παιδί, γιατί ήταν παιδί του, και του λέει, μα εμένα δεν μου έδωσες, λέει, ένα κατσικάκι να χαρώ. Και για τον αδερφό μου έσπαξες το μόσχο, το συμπεριστό, το καλύτερο θρέμα που είχαμε στο σπίτι μας. Και του είπε, μα όλα είναι δικά σου. Ποιος σου τα στέρισε? Ποιος σου είπε να χαρείς? Ποιος σου είπε να μην γεμίσει η καρδιά σου χαρά? Και τους φίλους σου να καλέσεις και εσύ να χαρείς. Χώρος υπήρχε στο σπίτι του πατέρα. Δεν υπήρχε διάθεση από τον μεγάλο, τον πρεσβύτερο γιο. Γιατί έμεινε στο εγώ του. Κλείστηκε στον εγωισμό του, στην κακία του, στην δική του μίζερη ζωή. Ξέρετε, πολλές φορές διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, το παίρνουμε έτσι απλά. Βλέπουμε σαν εικόνα και φεύγει. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του Ευαγγελίου. Ο σκοπός είναι ο καθένας μας, πρώτος εγώ που σας τα λέω, να καθρεφτήσω μέσα στον λόγο του Ευαγγελίου τη δική μου ύπαρξη. Να δω τον εαυτό μου. Βρίσκομαι σε ποιο στάδιο? Στο ασώτου που είμαι ακόμα μακριά? Στο ασώτου που εν μετανία επέστρεψα και με δέχτηκε ο πατέρας? Και τότε θα είμαι σε καλό δρόμο. Βρίσκομαι στην τυπική σχέση μου με τον Θεό και την Εκκλησία και έχω μέσα στην καρδιά μου σκληροκαρδία, μίσος, κατάσταση μη
μίζερη και γκρίνια, η οποία είναι το γνώρισμα της κοινωνίας μας και των ημερών μας. Δεν ακούμε γλυκό λόγο, δεν ακούμε ένα λόγο χαράς. Γκρίνια ο ένας, γκρίνια ο άλλος, γκρίνια ο άλλος. Μαραζώνει η καρδιά μας. Έχω μέσα μου μόνο τον τύπο ότι εγώ που τηρώ τις τυπικές διατάξεις αξίζω να είμαι στον χώρο της εκκλησίας, και όταν βρω κάποιον να έρχεται που σύμφωνα με τα δικά μου πρότυπα, τα πολλές φορές εσφαλμένα πρότυπά μου, αυτός τη δουλειά έχει στην εκκλησία, τότε εγώ τη δουλειά έχω. Μπορεί κάποιος να διώξει το παιδί από το σπίτι του πατέρα, όταν ο πατέρας έχει την αγκαλιά του και το δέχεται. Είναι δυνατόν να μην χαρεί κάποιος όταν πρέπει έναν αδερφό να επιστρέφει? Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Να αφήσουμε τη μίζερη κατάσταση που ο πειρασμός και η δική μας θέληση πολλές φορές και η υπολατρεία μας μας βάζει να τη ζούμε, και να ανοίξουμε την καρδιά μας στην αγαπητική διάθεση. Να δούμε τον άλλο με αγάπη. Όσο γίνεται, όσο μπορούμε και όσο δέχεται την αγάπη μας. Δεν θα πνίξουμε κάποιον, ούτε θα πιέσουμε, ούτε θα ζωρίσουμε. Ο πατέρας είπε, περίμενε υπομενετικά την επιστροφή, ήρθε, τον αγάπησε. Ο γιος κατάλαβε το σφάλμα του, ήρθε δεκτός, να η εικόνα της αγάπης. Μην μένουμε αγαπητοί μου σε τύπους. Οι τύποι χρειάζονται για να, έτσι, να μας διευκολύνουν στο να γνωρίσουμε την ουσία. Είναι ο τύπος του εκκλησιασμού. Εκκλησιάζουμε από κοινωνική υποχρέωση. Εκκλησιάζουμε γιατί η καρδιά μου ποθεί να συναντήσει τον Χριστό που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα και να συναντήσει τον Θεό Πατέρα μέσα από την προσευχή μου. Εκκλησιάζομαι γιατί έχω ανάγκη να βρεθώ με τους αδερφούς μου που είμαστε αδέρφια εν Χριστώ γεννημένοι στην ίδια πολυπίθρα και να χαρώ την παρουσία του Θεού Πατέρα που μας ενώνει. Ο καθένας ξέρει τον λόγο, το γνωρίζει η καρδιά του, η ψυχή του και η διάθεσή του. Αλλά όμως ο Πατέρας περιμένει. Και ας μην γίνει εμπόδιο για κανέναν η χαρά του άλλου. Να χαρούμε με τη χαρά του άλλου. Να συναισθανθούμε κι εμείς τη λύπη του και να ευχηθούμε όταν θα έχει λύπη. Εξάλλου, είναι και εντολή μέσα από την Αγία Γραφή. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα και ο Απόστολος Παύλος μας το λέει. Χαίρε με τα χαιρόντων και κλαίει με τα πλεόντων. Θα χαρούμε με τη χαρά του αδελφού μας και η χαρά θα πολλαπλασιαστεί. Θα συμμετέχουμε στη λύπη του και η λύπη θα γίνει μικρότερη γιατί θα κομματιαστεί. Εδώ είναι ένα παράδοξο σχήμα. Όσο μοιράζουμε χαρά, πολλαπλασιάζεται και όσο παίρνουμε λίγα από τον άλλον, ελαττώνεται. Όλοι μας έχουμε αυτή την ανάγκη και όλοι μας το θέλουμε. Να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, να μας στηρίξει, να μας πει ένα γλυκό λόγο. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου σήμερα. Ο καθένας φυσικά έχει την ευκαιρία να το μελετήσει και μόνος του και να βρει εκεί μέσα καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη δική του προσωπικότητα. Έχουμε και μία εγγύλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας προς τους ευσεβείς χριστιανούς της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως. Τέκνα εγγύλιο αγαπητά. Τις μέρες αυτές ζούμε όλοι μας μία ακόμα δοκιμασία στο πατρίδος μας. Με επίκεντρο αυτή την φορά την Κεφαλονιά. Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τα Ιόνια νησιά και κράτησαν σχεδόν δύο μήνες, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1953, όπου η Κεφαλονιά τότε καταστράφηκε ολοκληρωτικά και στερήθηκε σημαντικό και ίσως το πιο δημιουργικό και δυναμικό κομμάτι του πληθυσμού της εξαιτίας της έντονης μετανάστευσης που ακολούθησε, τώρα και πάλι βρίσκεται αντιμέτωπη με τα διαδοχικά χτυπήματα του εγκέλατου. Η γεμάτη ζωή και αρμονία φύσης, ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της πατρίδας μας, κουβαλάει σαν στίγματα τα σημάδια της καταστροφής που υπενθυμίζουν και σε εμάς την ανάγκη, τη
της εν μετανοία γενικευμένης επιστροφής μας στον σπίτι του Πατέρα ως το ζώο του σημερινού Ευαγγελίου. Αλληλέγγυοι, ας προστρέξουμε στο μεγάλο και ιερό χρέος της αγάπης που μας καλεί να σταθούμε αρρωγοί στην προσπάθεια των κατοίκων να ξαναστήσουν τη ζωή τους. Όλοι μαζί καλούμαστε να συστρατευτούμε στο έργο της αποκατάστασης, μιας και οι συνάνθρωποι μας μένουν δίχως στέγη, δίχως τροφή, δίχως περιουσία, δίχως καμία πλέον παρηγορία. Αποτελεί και δικό μας χρέος να βοηθήσουμε. Στην προσπάθειά της η Ιερά Μητροπολή μας να βοηθήσει όλους μας να σταθούμε ενώπιον του Θεού και στο πλευρό του αποκοιμαζομένου συνανθρώπου μας, αποφάσισε να περιεχθεί δίσκος σήμερα, Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, στον οποίο καλούμαστε όλοι να συνεισφέρουμε απρόχειρα. Το προϊόν αυτό της δισκοφορίας θα διαιτηθεί με ευθύνη της Μητροπόλεως μας και με συνεννόηση με την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλινίας για την άμεση ανακούφιση και την κάλυψη αναγκών των πληγέντων. Είμαι θα βέβαιη ότι η μεγάλη μας συντριβή ενώπιον του Θεού και η πολλή μας αγάπη στους συνανθρώπους μας θα φέρουν και υλικό αποτέλεσμα και πνευματικό καρπό και η λύπη ημών εις χαράν γεννήσεται και παρηγορία. Ο Θεός να σας ευλογεί και όλους να μας προστατεύει. Με τευχόν και πολλής της εν Χριστώ Ιησού αγάπης, ο Μητροπολίτης, ο Μεσογείας και Αναβιωτικής Νικόλαος. Θα είναι στην έξοδο δύο επίτροποι με πανέμια. Όποιος μπορεί και έχει τη δυνατότητα, ας βοηθήσει για το σκοπό που θα